Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη βίντεο. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εδώ πέρα είναι το όνομά μου, είναι Άννη Χαραλάμπους. Εκεί σε ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης, εκεί πέρα μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως έχετε ήδη δει και από τον τίτλο, σήμερα έχουμε, παιδιά, ένα food challenge. Είναι ένα βίντεο που μου το ζητάτε πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα σας αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο με φαγητά. Εγώ εντάξει τρελαίνομαι περισσότερο για τα βίντεο με τα vlog, για τέτοια βίντεο και λιγότερο για τα φαγητά. Όμως, παιδιά, σήμερα σκόπευα να πάρω φαγητό απ' έξω, συγκεκριμένα από την Pizza Fan. Το έχετε ήδη δει από τον τίτλο, δεν σας το λέω τώρα για καινούριο. Οπότε, αφού θα πάρω που θα πάρω, γιατί να μην το κάνω και βίντεο και να το κάνουμε και λίγο τύπου βλογκάκι. Σήμερα θα είναι ένα ενδιάμεσο βίντεο λοιπόν. Θα σας δείξω και ό,τι κάνω γενικότερα σήμερα, που δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα. Και θα σας πάρω μαζί μου σε ό,τι κάνω λοιπόν και θα σας δείξω και τι θα φάω. Σκοπεύω λοιπόν να πάρω πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό από την Pizza Fan. Να σας πω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 11, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως, μόνο νεράκι έχω πιει. Έχω ξυπνήσει από τις 8, διάβαζα πριν, γιατί σήμερα δίνω ένα μάθημα στη 1 η ώρα. Δημόσια οικονομικά συγκεκριμένα δίνω, για όποιον αναρωτιέται τι μάθημα δίνω, γιατί ξέρω ότι πολύ ενδιαφέρεστε να μάθετε. Οπότε, διάβασα και τώρα πάμε να βάλουμε την παραγγελία μας από το site της Pizza Fan. Συγκεκριμένα, παιδιά, θα ψωνίσω από τις προσφορές, ό,τι μπορέσω. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ πέρα το laptop, έχω μπει με τους κωδικούς μου στο site της Pizza Fan. Πάντα γενικότερα, αν έχεις λογαριασμό τέλος πάντων στην Pizza Fan, μαζεύεις κάποια λεφτά, ας πούμε, σαν επιστροφή για την επόμενη παραγγελία. Και όσο πιο μεγάλη η παραγγελία, όσο μεγαλύτερη είναι και η επιστροφή. Τώρα, επειδή η τελευταία μου παραγγελία ήταν μικρή, έχω γύρω στα 50 λεπτά μόνο επιστροφή. Ενώ όταν είναι πιο μεγάλη παραγγελία, έχω γύρω στα 2-2,5 ευρώ. Λοιπόν, να σας πω, βασικά δεν θα σας πω τι θα βάλω τώρα στην παραγγελία, θα το ανακαλύψετε κατά τη διάρκεια του βίντεο, καθώς τα τρώω. Αλλά έχει πάρα πολλές προσφορές και βλέπω έχουν βάλει και καινούργιες, οπότε νομίζω θα τις τιμήσω. Δεν θέλω να είναι ένα βίντεο σαν το προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει. Αν δεν το έχετε δει, θα περάσει κάπου από πάνω. Εδώ, κάπου, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θέλω να είναι ίδιο με εκείνο το βίντεο. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι και τι είχα φάει σε εκείνο το βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω κάπου πάει το μυαλό μου. Θα ψωνίσουμε από τις προσφορές. Να σας πω ότι θα πάρω για 2 μέρες φαγητά. Όποτε παίρνουμε από Pizza Fan, παίρνουμε πάντα για 2 μέρες. Οπότε θα βγει λίγο μεγάλη παραγγελία. Λοιπόν, βάζω την παραγγελία μου και επανέρχομαι. Πόσο γκαντέμο είμαι, παιδιά. Η Pizza Fan ανοίγει στις 12. Έβαλα στο καλάθι μου ό,τι ήθελα, αξίας 21 ευρώ και κάτι, και πάω να πληρώσω, να φτάσω στο τελευταίο στάδιο και μου λέει ότι το κατάστημα είναι κλειστό. Βλέπω στο Google και βλέπω ότι ανοίγει στις 12, που σημαίνει ότι ή δεν κάνω καθόλου το βίντεο ή βάζω την παραγγελία μου στις 12, πεινάω ήδη τρελά, δεν αντέχω άλλο, παιδιά. Έχω σχεδόν μία ώρα ακόμα να περιμένω να πεινάω και πρέπει 12.30 να πάρω την παραγγελία περίπου μέχρι να έρθω σπίτι, να φάω το πρωινό, να σας το γυρίσω βίντεο και 1 η ώρα δίνω μάθημα, προλαβαίνω, άραγε. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Ήθελα να πεταχτώ και μέχρι το φαρμακείο εντωμεταξύ να πάρω κάτι πράγματα, Παναντόλ και αέριους για την αλλεργία. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα κάνω τελικά. Δεν ξέρω καν αν θα γυρίσω αυτό το βίντεο. Απλά είπα να γράψω αυτό το βίντεο και βλέπουμε. Οπότε, αν συνεχίσω αυτό το βίντεο, τα λέμε σε λίγο. Later. Το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Αφού το βλέπετε, σημαίνει ότι το γυρνάω. Λοιπόν, έφτασα, παιδιά, Pizza Fan.
Η ώρα είναι 12 και 4, πάμε γρήγορα να πάρουμε τα πράγματα γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, παιδάκια, πήρα τα πράγματα. Είναι 12 και 20. Να σας δείξω τη σακούλα μου. Εδώ είναι τα πραγματάκια. Το σημερινό βίντεο δεν είναι μόνο challenge φαγητού, είναι και challenge χρόνου αν θα προλάβω να δώσω το μάθημα ή όχι. Αν δεν φάω, παιδιά, δεν δίνω μάθημα. Τα ξεκαθαρίζω αυτά. Πάμε γρήγορα λοιπόν και στο φαρμακείο να πάρω 2 self-test, ένα για αυτή τη βδομάδα, ένα για την επόμενη. Να πάρω επίσης ένα Panadol και ένα Aerius και μετά πάμε σπίτι. Πάμε γρήγορα, παιδιά. Λοιπόν, ήρθα και στο φαρμακείο, πήγε 12.30 παιδιά, πήρα αυτά που ήθελα, είχε πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ δεν έβρισκα να παρκάρω, έκανα ένα παρκάρισμα του κόλλου τελείως. Αν είχα χρόνο θα σας το έδειχνα. Δεν έχω χρόνο, συνεχίζουμε παιδιά, πάμε σπίτι γρήγορα να φάμε. Πού είναι το ρουλάκι? Πού είναι το αγόρι? Ζουζούνι? Ομορφουλή, βαριέσαι? Νιστάζεις? Όμορφε. Παιδιά, τα κατάφερα, έφτασα σπίτι, είναι 1:10. Λοιπόν, οριακά προλαβαίνω να φάω το πρωινό μου και με την μπουκιά στο στόμα θα δώσω το μάθημα. Λοιπόν, για πρωινό πήρα κάτι το οποίο ήταν εκτός προσφοράς, πήρα ένα τσόκο κράτς ατομικό και δεν πήρα από προσφορά επειδή είχε τσόκο κράτς μεγάλο, πολύ extra large, το οποίο ήταν μαζί με πολλές πίτσες και διάφορα, ήταν πολύ ακριβά, οπότε δεν ήθελα τέτοια προσφορά. Οπότε πήρα το τσόκο κράτος ατομικό που έκανε 2 ευρώ και 15 λεπτά. Σας βάζω και την εικονίτσα από το site τους, τέλος πάντων, πώς είναι. Και να σας το δείξω, παιδάκια μου. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι, παιδιά. Αυτό έχει μέσα μερεντούλα. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Πραγματικά με την μπουκιά στο στόμα θα είμαι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάλι καλά, το έχουν και κομμένο σε λωριδίτσες. Δεν είναι και τόσο καλά κομμένο, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έφερα και πιάτο, τέλος πάντων, τώρα θα φάμε σαν... να μην πω. Λοιπόν, κόβω λίγο. Είναι πάρα πολύ φραγανό. Δείτε. Μέσα έχει μερεντούλα. Έχω γίνει χάλια. Απίθανο πράγμα, παιδιά. Δεν το έχω ξαναφάει. Τρομερό πρωινό. Μοιάζει με κρουασανάκι. Κλασικά, μοιάζει με κρουασανάκι. Θα μπορούσε να είναι σαν κρουασάν αυτό, με μερέντα μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω έχω άλλα 8 λεπτά μέχρι να μπω στο μάθημα. Θα φάω όσο προλάβω. Βασικά, την πρώτη μισή ώρα θα μας κάνουν κάτι σαν ταυτοποίηση, θα πάρουν παρουσίες, θα πάρουν τέτοια πράγματα. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε ανοιχτή την κάμερα. Άρα με βλέπω να τρώω παράλληλα, ενώ μιλάει ο καθηγητής. 1:30 ξεκινάει το μάθημα κανονικά. Σας είπα, είναι δημόσια οικονομικά σήμερα. Είναι ένα μάθημα που δεν έχω ιδέα περίπου τι είναι. Έχω μάθει απλά να λύνω τις ασκήσεις όπως πρέπει και μέχρι εκεί. Τέλειο. Σας αφήνω να το φάω στα γρήγορα και τα λέμε μετά. Εννοείται πως το έφαγα όλο, παιδιά, και η ώρα είναι 1:1. Ήτανε, παιδιά, θεϊκό, μακράν καλύτερο πρωινό από κρουασανάκι. Παρόμοιο μεν, αλλά πολύ πιο ωραίο. Έκαιγε κιόλα στην κυριολεξία, ήτανε τέλειο, παιδιά. Αυτή η σφολιάτα, όλα τα λεφτά, η μερέντα τέλεια, η άχνη από πάνω, πω, παιδιά, εντάξει, έχω τρελαθεί. Πάλι καλά που πήρα το ατομικό και δεν πήρα το extra large που ήταν σε προσφορά, γιατί θα ήταν πραγματικά τεράστιο. Αυτό, παιδιά, το έφαγα, χόρτασα, είμαι κομπλέ. Μπορώ να δώσω τώρα το μάθημα με άπειρη ενέργεια. Λοιπόν, παράλληλα ενώ μιλάμε, να μπω τώρα να δω τι παίζει με το μάθημα, αν έχουν συνδεθεί. Για να δούμε. Πάμε να κάνουμε πρώτα μία γρήγορη την ταυτοποίηση που συζητήσουμε μετά τις εξετάσεις. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, παιδιά, έχει συνδεθεί ο καθηγητής. Λοιπόν, σας αφήνω, θα δώσω το μάθημά μου και μόλις τελειώσω, ανοίγω την κάμερα να σας πω πώς τα πήγα, παιδιά. Τα λέμε μετά. Later. Μόλις τελείωσα, παιδιά, το μάθημα, η ώρα είναι 4.
Κατάφερα και το τελείωσα πριν τελειώσει το τρίωρο, δηλαδή στις 2,5 ώρες εγώ κατάφερα και τελείωσα. Λοιπόν, το πέρασα σίγουρα, έχω πάρει 7,5 νομίζω, από όπως το υπολόγισα, ένα ερώτημα δεν απάντησα, που έπαιρνε 2 μονάδες και άντε λέω να χάσω κι άλλο μισό από κάπου. 7,5 το πολύ 8 έχω πάρει. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, άλλο ένα μάθημα το τελείωσα. Λοιπόν, δεν πεινάω ακόμα παιδιά, δεν θα φάω ακόμα, απλά άνοιξα την κάμερα μόνο και μόνο για να σας πω τα νέα και να σας πω ότι πέρασα το μάθημα, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη. Σας αφήνω τώρα και τα λέμε πιο μετά, τα πεινάσω, γιατί η αλήθεια είναι δεν πεινάω καθόλου, ακόμα είμαι σκασμένη από το φαΐ, γιατί έφαγα 1 η ώρα, οπότε ήταν πολύ αργά. Εν τω μεταξύ είμαι ακόμα από το άγχος και από την υπερένταση του μαθήματος, οπότε καταλαβαίνετε. Σας αφήνω λοιπόν και τα λέμε πιο μετά. Later. Με αυτά και με αυτά παιδιά, η ώρα πέρασε. Είδα άπειρα βιντεάκια στο YouTube, ενώ κανονικά έπρεπε να διαβάσω για το μάθημα της Κυριακής. Τέλος πάντων, είδα βιντεάκια. Σταματάω για τώρα, πρέπει να φάω παιδιά, πήγε 6 και 10. Το έχεσα, δηλαδή αναρωτιέμαι αν θα καταφέρω να φάω και απογευματινό και βραδινό σήμερα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για μεσημεριανό, πήρα από μία προσφορά, δεν σας λέω ακόμα ποια προσφορά είναι, για να μην σας δώσω το βραδινό μου. Αν και νομίζω θα το καταλάβετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρα λοιπόν ένα μπέργκερ, το οποίο ήταν σε προσφορά. Θα σας πω μετά, είπαμε την προσφορά. Λοιπόν, πήρα συγκεκριμένα ένα barbecue μπέργκερ, είναι το αγαπημένο μου από την Pizza Fan. Τώρα τελευταία αυτό παίρνω. Παλαιότερα θυμάστε ή έτρωγα πίτσες ή έτρωγα, ξέρω εγώ, club sandwich, αν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο βίντεο. Εκείνο το τρώγα παλιά. Πλέον τρώω μπεργκεράκι. Το ανοίγω και σας το δείχνω. Να το μπέργκερ. Μέσα είναι έτσι παιδιά. Δείτε πόσο καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, θα πάω να το ζεστάνω γιατί έχει κρυώσει και επανέρχομαι. Επέστρεψα με το μπεργκεράκι μου. Παιδιά, είναι τόσο λαχταριστό, μυρίζει τόσο τέλεια. Λοιπόν, να σας πω μέσα τι έχει. Έχει 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τσένταρ, barbecue sauce, ντομάτα που εγώ δεν έβαλα, εννοείται παιδιά, με ξέρετε, είμαι κατά της ντομάτας, μόνο στη χωριάτικη την ντομάτα την τρώω, bacon και onion rings. Καταπληκτικό παιδιά, σας το ξαναδείχνω. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι παιδιά. Μην κοιτάτε τα άθλια νύχια, επαναλαμβάνω. Βλέπετε εδώ πέρα δύο onion rings τεράστια, όπα. Bacon, cheddar, sauce, έτσι αυτή ωραία η barbecue. Είναι παιδιά καταπληκτικό, είναι το καλύτερο μπέργκερ. Αν πάρετε το μπέργκερ σκέτο χωρίς προσφορά, είναι στα 5,40 ευρώ. Στην προσφορά που το πήρα εγώ που ήταν μαζί με κάτι άλλο, που δεν σας λέω ότι είναι το κάτι άλλο, μην επιμένετε, ήταν στα 6 ευρώ. Καλά, νομίζω έχετε καταλάβει, είπαμε τι είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το δείτε το βράδυ, τι είναι το άλλο. Από 5,40 να το παίρνεις στα 6 και να παίρνεις 2 πράγματα, παιδιά, είναι τέλειο, έτσι. Εννοείται να ψωνίζετε μόνο από τις προσφορές, συμφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ καίει πάρα πολύ το μπεργκεράκι μου. Το άφησα λίγο ανοιχτό το καπάκι για να κρυώσει. Λοιπόν, στιγμή της δοκιμής, παιδιά, ανυπομονώ γιατί τώρα έχω πεινάσει πάρα πολύ. Αχ, καίει. Επανέρχομαι σε 2 λεπτά για να κρυώσει λίγο. Κρύωσε λιγάκι, παιδιά, οπότε μπορούμε να φάμε. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό μπέργκερ. Είναι μακράν το καλύτερο απ' έξω που έχω πάρει. Έχει πάρα πολλά μπεργκεράκια, δεν έχω δοκιμάσει τα άλλα, να σας πω την αλήθεια, από την Pizza Fan. Έχει, βλέπω, ένα μπέργκερ hangover. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει και μου κινεί πολύ το ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα και αυγό. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έχει το κλασικό hamburger, cheeseburger, το barbecue που πήρα εγώ, το τέλειο. Έχει ένα μεξικάνικο. Έχει ένα chicken burger και έχει και ένα burger λαχανικών. Πολύ ωραίο παιδιά, για νηστεία ό,τι πρέπει φαντάζομαι, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά και αυτό έχει μέσα onion rings, οπότε θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι το burger που πήρα εγώ είναι το καλύτερο. Είναι καταπληκτικό, αυτά τα onion rings είναι τέλεια. Και ας το έχω ξαναζεστάνει εντωμεταξύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Που δεν το περίμενα, γιατί άλλες φορές το τρώω κατευθείαν με το που το παίρνω.
Σήμερα εντάξει, το πήρα από το πρωί, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να το ζεστάνω, αλλιώς θα το τρώγα κρύο. Είναι τόσο ζουμερό, παιδιά, το μπιφτέκι. Είναι τόσο ωραίο το bacon, τόσο τέλεια τα onion rings και έχει άπειρη barbecue sauce, που εγώ είμαι πολύ υπέρ του να έχει βολική sauce γενικότερα, το οτιδήποτε τρως, είτε είναι σουβλάκι, είτε είναι μπέργκερ, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αγάπες, σας αφήνω να απολαύσω το μπεργκεράκι μου και τα λέμε πιο μετά, με το απογευματινό μας. Να σας πω ότι ένας καφές μου λείπει πάρα πολύ από τον οργανισμό μου, τώρα που τον έχω μάθει. Αλλά δεν θα πιούμε, γιατί δυστυχώς δεν είχαν τίποτα σε καφέ. Θα φάμε όμως ένα γλυκάκι πάρα πολύ ωραίο για απόγευμα. Λογικά αμέσως μετά το φαΐ θα το φάω, για να ξαναπεινάσω το βράδυ, σίγουρα. Γιατί θα πεινάσω σίγουρα, η νύχτα αναμένεται να είναι μεγάλη, γιατί πρέπει να διαβάσω για το μάθημα που δίνω την Κυριακή. Σήμερα ήταν Παρασκευή, δηλαδή είναι ακόμα. Για σας ήτανε. Σήμερα είναι Παρασκευή, είχα και το ρεπό μου σήμερα, έδινε και το μάθημα. Δύσκολη μέρα γενικότερα, αλλά παιδιά χαίρομαι γιατί το πέρασα το μάθημα. Είμαι ακόμα πολύ χαρούμενη. Τέλος πάντων, σας αφήνω να φάω το μπεργκεράκι μου, μη κρυώσει τελείως, και τα λέμε μετά με το γλυκάκι μας. Later. Και έφτασε λοιπόν η ώρα για το γλυκάκι μου. Πριν 10 λεπτά περίπου τελείωσα το μπεργκεράκι. Ήταν παιδιά φοβερό, το φάγα όλο εννοείται. Έχω σκάσει λίγο, δηλαδή δεν πεινάω τρελά, αλλά μου λείπει κάτι έτσι γλυκό. Δηλαδή θα ήθελα τώρα ένα καφέ. Αλλά επειδή θα έπινα καφέ ζεστό, γιατί πίνω μόνο καπουτσίνο, το ξέρετε, οι άλλοι δεν μ' αρέσουνε, τους θεωρώ πολύ πικρούς και ιδίες, τι θα φάω? Αυτό εδώ το υπέροχο παγωτάκι. Ήταν ακριβούτσικο, παιδιά, έτσουξε λίγο, 2,80 έκανε. Γενικότερα τα παγωτά τους είναι ακριβά. Έχουν τεράστια ποικιλία από παγωτά. Έχουν πάρα πολλά νιρβάνα, έχουν σε διάφορα μεγέθη. Έχουνε τα Magic, έχουνε Cornetto, τι άλλο, Scandal έχουνε, μέχρι και καραμπόλα παιδικά έχουνε, πολλά έχουνε μαζί. Λοιπόν, Merenda, τι άλλο, έχουνε κάτι Muffins, νομίζω στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει πάλι με την Pizza Fan, πρέπει να είχα πάρει Muffin, μάλλον. Εκτός αν τον μπερδεύω με άλλο challenge φαγητού. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, πηγαίνετε δείτε και το προηγούμενο, ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Και έχουν και μια ωραία πάστα σοκολατίνα, αλλά αυτή έκανε 3,70 και τη συγκουνεύτηκα να δώσω 1 ευρώ παραπάνω. Οπότε πήρα αυτό. Παγωτό δεν έχω φάει φέτος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παγωτά έτσι που είναι σαν μπισκότο και λοιπά, σε σάντουις. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Γενικότερα όριο παγωτό δεν έχω ξαναπάρει. Λοιπόν, μέσα είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι έτσι. Και είμαι περίεργη να δούμε πώς είναι. Για να δούμε. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Τρομερό. Είναι μαλακό το μπισκοτάκι. Το παγωτό τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αν το δοκιμάσετε. Όπα, μου πέφτουνε και ψίχουλα. Λοιπόν, να το δοκιμάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα εγώ θα απολαύσω το γλυκάκι μου με ένα ακόμη βίντεο, παιδιά. Και μετά πρέπει να αρχίσω το διάβασμα, δυστυχώς, για βιομηχανική οργάνωση, το επόμενο μάθημα που δίνω. Οπότε ευχηθείτε μου καλή τύχη. Εμείς τώρα θα τα πούμε λογικά το βράδυ, αν όχι νωρίτερα. Μπορεί, αν έχω να σας δείξω κάτι, να σας το δείξω. Οπότε, τα λέμε μάλλον το βράδυ με το βραδινό. Θα φάω δύο πράγματα για βράδυ γενικότερα. Θα σας τα δείξω μετά. Αυτά. Σας αφήνω. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε μετά. Later. Η ώρα πήγε 9.30 και ούτε που κατάλαβα, παιδιά, πώς πέρασε η ώρα. Γιατί από όταν σας άφησα από πριν που έφαγα το γλυκάκι μέχρι τώρα διάβαζα. Έλειωσα στο διάβασμα για το μάθημα που δίνω την Κυριακή. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για το βραδινό. Δεν πεινάω καθόλου. Το σχέδιό μου ήταν να φάω δύο πράγματα. Τελικά θα φάω ένα. Λοιπόν, να σας δείξω τι πήρα για βραδινό καταρχήν. Λοιπόν, πήρα μία προσφορά, η οποία έχει δύο πίτσες 8 τεμαχίων με Φιλαδέλφια γύρω-γύρω στο στεφάνι της πίτσας, μόνο με 11 ευρώ και 50 λεπτά.
είναι αυτές οι δύο. Λοιπόν, να σας δείξω και πώς είναι μέσα. Δεν θα φάω τελικά πίτσα, αλλά θα σας δείξω. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι. Είναι η γερμανική. Λατρεύω τη γερμανική γιατί έχει διάφορα κρεατικά μέσα. Την έχω ξαναδοκιμάσει, είναι πάρα πολύ ωραία πίτσα. Τι θα φάω λοιπόν εγώ τώρα? Σας είχα πει το μεσημέρι με το μπέργκερ ότι το είχα πάρει σε προσφορά με κάτι άλλο. Εννοείται ότι μαντέψατε σωστά και το κάτι άλλο ήταν μία Caesars. Εννοείται. Λοιπόν, ήταν στα 6 ευρώ τα δύο αυτά πράγματα. Και πάμε παιδιά μου να φάμε τη Caesars, γιατί αυτό θα φάω. Η πίτσα θα μείνει για τον Κώστα και θα μείνει και για αύριο να φάμε. Οπότε τώρα θα φάω τη σαλατούλα. Να βάλω το αλατάκι που έχει. Την ανακατεύω κιόλας λίγο. Και πάμε παιδιά μου να φάμε. Αυτή η παρμεζάνα, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Τη λατρεύω και μου αρέσει που βάζουν πάρα πολύ. Όπως και κοτόπουλο έχει πάρα πολύ. Νομίζω και στο άλλο βίντεο που είχα κάνει πάλι τρώω για 24 ώρες από την Pizza Fan, πάλι για βραδινό είχα πάρει σαλάτα Caesars. Βασικά σε όλα μου τα challenge τέτοια βίντεο με φαγητά έτρωγα Caesars για βράδυ. Αλλά από την Pizza Fan είναι η καλύτερη σαλάτα, πραγματικά με διαφορά. Θα φάω λοιπόν τη σαλατούλα μου. Και κάπου εδώ παιδιά θα κλείσει το βίντεο. Αυτά ήταν παιδιά τα πράγματα που πήρα από Pizza Fan. Ουσιαστικά ψώνισα από προσφορές, συν τα δύο γλυκάκια που πήρα το πρωινό και το απογευματινό, τα οποία ήταν τέλεια. Το πρωινό ήταν ό,τι καλύτερο. Να τα βαθμολογήσουμε κιόλας παιδιά όπως κάναμε πάντα. Πρωινό παίρνει 10 στα 10. Μεσημεριανό εκείνο το υπέροχο μπέργκερ παίρνει 10 στα 10. Απογευματινό εκείνο το υπέροχο παγωτάκι παίρνει 10 στα 10. Και βραδινό η σαλατάρα μας εννοείται ότι παίρνει 10 στα 10 παιδιά. Η μέρα ήταν επιτυχία. Καταφέραμε και το διπλό challenge, καταφέραμε να προλάβουμε κιόλας παιδιά να τα πάρουμε τα πράγματα και να τα φάμε στην ώρα μας και να προλάβουμε να δώσουμε και το μάθημα. Μεγάλη επιτυχία, πίστευα ότι θα το χάσω το μάθημα, αλλά τα κατάφερα. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Τώρα θέλω να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, μία εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει, πολύ κακός, να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Να μου πείτε ιδέες γενικότερα για το τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Αν θέλετε να ξανακάνουμε κάποιο challenge πάλι με φαγητό ή να συνεχίσουμε τα βλογκάκια. Εγώ προτιμώ τα vlog, το ξέρετε. Απλά σήμερα είπα να κάνω αυτό το βίντεο, εφόσον ούτως ή άλλως θα έπαιρνα από την Pizza Fan πράγματα, γιατί να μην τα κάνω και βίντεο που σας αρέσουν. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα.